Σήμερα κάναμε μια κινητοποίηση για τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία. Είναι θέμα επιβίωσης. Ο κλάδος μας οδηγείται στον αφανισμό. Έχουμε μεγάλο ανέβασμα του κόστους της παραγωγής. Έχουν τα υλικά που χρησιμοποιούμε, οτιδήποτε εν γέννη στη μελισσοκομεία, έχουν από 50 έως 100% ανατιμηθεί. Ζητάμε από την πολιτεία την άμεση επιχορήγηση και των μελισσοκόμων για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεύτερον, μεγάλο θέμα είναι η διάθεση του μελιού. Έχουμε τα εισαγόμενα μέλια, τα οποία ελληνοποιούνται και πουλούνται σαν ελληνικά. Θέλουμε να λειτουργήσει το κράτος για να μπορέσουμε τα εισαγόμενα να πουληθούν σαν εισαγόμενα και τα ελληνικά, όπως τους αξίζει, να πουληθούν σαν ελληνικά. Και η τιμή, ο μελισσοκόμος που θα πάρει, θα είναι καλύτερη, γιατί το ελληνικό μέλι, λόγω της γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας κτλ., είναι ένα από τα καλύτερα μέλια στον πλανήτη. Τώρα, όσο αναφορά με το πετρέλαιο κίνησης, όπως το γνωρίζετε, και αυτό έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Ζητάμε μείωση του ΦΠΑ στα εργαλεία και οτιδήποτε χρησιμοποιείται στη μελισσοκομεία, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν μελισσοκομεία. Αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Το μέλι μας δεν μπορούμε να το πουλήσουμε. Είναι στις αποθήκες λόγω των εισαγόμενων και του ανταγωνισμού. Οι τιμές στο κόστος παραγωγής έχουν υπερδιπλασιαστεί. Από εκεί και πέρα είμαστε έρμια της τύχης μας. Εμείς επιδώσαμε το ψήφισμα στο Αντιπεριφερειάρχη να το μεταβάσει στην κυβέρνηση και να δούμε ότι πράγματι αν μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν μελισσοκόμοι. Μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, τους ευχαριστούμε, όμως το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Εμείς, αν δεν γίνει δοθεί κάποια λύση σε αυτά τα προβλήματα, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας πιο εντατικά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Γίνεται σήμερα μια κινητοποίηση στους περισσότερους νομούς της χώρας. Ήταν ένα καζάνι το οποίο έβραζε. Για πολλά χρόνια οι μελισσοκόμοι δεν είχαν κάνει κάποια κινητοποίηση. Τα προβλήματα συσσωρευμένα και συν την αύξηση του κόστου παραγωγής μας ανάγκασαν να βγούμε όλοι μαζί συγχρονισμένα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν λύσεις και από επιστημονικούς φορείς και από τους μελισσοκόμους προτάσεις, οι οποίες μένουν στα συρτάρια της εκάστοτε κυβέρνησης. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερε ο προηγούμενος πρόεδρος. Και εμείς κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία, φέραμε και το υπόμνημα, καταθέσαμε στην περιφέρεια για να ακουστούμε και να τονίσουμε στον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και απειλείται ουσιαστικά και η μέλισσα που προσφέρει με την επικονίαση στην αγροτική παραγωγή και ο μελισσοκόμος, το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Βλέπεις τα πράγματα είναι αισιόδοξα ή θα συνεχιστούν οι κινητοποίησεις? Ελπίζω να αρχίσουν οι πολιτικοί να ακούνε τις προτάσεις μας, γιατί και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας στους δρόμους, αλλά από τη στιγμή που έγινε το πρώτο βήμα, πιστεύω ότι αν δεν δούμε μια ανταπόκριση, σίγουρα θα συνεχιστεί και με πιο σοβαρές κινητοποίησεις. Παίρνεις εσείς τουλάχιστον να τρώτε μέλι από παραγωγούς που δεν έχει καμία σχέση με τις εισαγωγές οι οποίες βαφτίζονται ελληνικές. Τίποτα άλλο, να έχετε υγεία όλοι. Τρίτη γενιά μελισσοκόμος. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στις ζωοτροφές, όπως μας πιάνει και εμάς τα μελίσσα. Όλα τα αναλώσιμα, όλες οι τροφές έχουν αυξηθεί πολύ. Το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ ακριβό. Γενικά ο μελισσοκόμος, όταν κάνει ομαδική μελισσοκομεία, χρειάζεται πάρα πολλά έξοδα για να πάει να βρει το μέλι. Και έχουμε φτάσει σε διέξοδο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να πουλήσετε το μέλι το δικό σας. Τι προβλήματα έχετε? Το μέλι το δικό μας μπορούμε να το πουλήσουμε, αλλά έχουμε έναν εχθρό μεγάλο. Όταν οι διάφορες ελληνοποιήσεις που γίνονται, παράνομες εισαγωγές, γίνονται όλα με διάφορους τρόπους τα μέλια ελληνικά, το δικό μας μέλι βρίσκει εχθρούς. Αυτό, θέλουμε κάποια βοήθεια σε αυτό το θέμα. Σκέφτεσαι να προχωρήσεις, να σταματήσεις, τι σκέφτεσαι νέος άνθρωπος ακόμα? Είμαστε τρεις γενιές μελισσοκόμοι, έχουμε βρει πολλά πράγματα ήδη έτοιμα από τους γονείς μας και πάλι δυσκολευόμαστε. Πόσο μάλλον ένας νέος άνθρωπος με αυτή την ακρίβεια. Θα φτάσει σε αδιέξοδο και ήδη θα επιλέξει κάποια άλλη εργασία. Προβλήματα πάρα πολλά. Σπυρόπουλος Αριστίδης λέγομαι. Εγώ έρθει να στηρίξω το σύλλογο εδώ πέρα Μεσσηνίας. Είμαι από το νομό Ηλίας, από τη Ζαχάρο. Παντού δηλαδή τα ίδια προβλήματα. Παντού μεγάλα τα προβλήματα, μεγάλα τα κοπάδια. Διατηρώ περίπου γύρω στα 1600 μελίσια. Μονόδρομος η φτώχευση. Δεν γίνεται να πουλάμε το προϊόν μας όσο το πουλάγαμε πριν 5 χρόνια και 6 και 7. Και τα πράγματα να έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Δεν βγαίνει δηλαδή, είναι αναγκαία η ενίσχυση, οι ελληνοποιήσεις να γίνουν αποδεκτές με τα αιτήματά μας. Οι εισαγωγές μας έχουν καταρρεύσει, μας έχουν φτάσει στο... Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα και γι' αυτό δεν υπάρχει και η ζήτηση του ελληνικού μελιού από τους εμπόρους. Δηλαδή μας παίρνουν 1 τόνο μέλι για να φτιάξουν 50 τόνους δικούς τους μέλι. Είναι μεγάλα τα προβλήματα, παιδιά. Είναι μεγάλα τα προβλήματα. Πάρα πολλοί μελισσοκόμοι με 200-300 μελίσια αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές να ζήσουν τις οικογένειές τους. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξεκινήσει κάποιος να κάνει τέτοια δουλειά. Μελισσοκομεία δηλαδή. 50 χρόνια μελισσοκόμος είμαι. Δυστυχώς δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα από κανέναν μέχρι σήμερα. Και παρότι δεν το κρύβω να το πω, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Και φιλοκυβερνητικός είμαι και όλα. Δεν κατηγορώ καμία κυβέρνηση, καμία αυτή. Δυστυχώς δεν έχει σκύψει κανείς τα προβλήματά μας. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Ίσως να φταίμε κι εμείς, έπρεπε να έχουμε γρηγορότερα ξυπνήσει και να κάνουμε αυτές τις δουλειές τις οποίες κάνουμε σήμερα. Πώς είσαστε εδώ στη Μεσσηνία, είναι πολλοί στη Μεσσηνία? Στο Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ήμουνα σύμβουλος, στη Συγική πρόεδρος του Εποπτικού επί σειράν ετών, αντιπρόσωπος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού κλπ. Δυστυχώς δεν υπήρχε και μεταξύ μας σύμπνοια και κατανόηση από όλους, αλλά δεν έχει σκύψει και κανένας τα προβλήματά μας. Πώς είσαστε εδώ στη Μεσσηνία, είσαστε πολλοί μελισσοκόμοι? Είμαστε εμείς 140 άτομα ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός ο δικός μας. Είναι δεύτερης γενιάς, από 8χρονο παιδάκι ξεκίνησα εγώ μελισσοκόμος με τον πατέρα μου. Κατά διαστήματα έκοβα γιατί πρέπει να σπουδάσω σχολεία και αυτά και επέστρεψα. Μαζί με τη σύζυγο και έχουμε τώρα κεντρούμε πολλά μελίσια. Και αντιμετωπίζετε βέβαια προβλήματα, έτσι? Έχετε μετανιώσει κατά την ατρόπο που γυρίσατε στη μελισσοκομεία? Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Ήταν ένα όνειρο ζωής, ας το πούμε, από μικρή ηλικία. Το έκανα σαν χόμπι και το χόμπι έγινε επάγγελμα και γι' αυτό ίσως λέμε σε εισαγωγικά έχουμε πετύχει κάποιο στόχο. Τώρα τα τελευταία χρόνια βγαίνουν προβλήματα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ναι, γιατί αν εξαιρέσουμε το μελίσι κατά προσέγγιση, λέω εγώ τώρα, είχε ένα κοστολόγιο τη χρονιά του 50 ευρώ. Τώρα αμέσως με τις προσαυσίες έχει φτάσει γύρω στα 90 ευρώ το μελίσι. Αν πεις ότι διατηρείς 200 μελίσια, φανταστείτε την απόκληση που έχει για να πεις ότι σημαίνει ότι αν πουλήσουμε και 2 κιλά μελιτρία, δεν σημαίνει ότι έχεις πολλά έξοδα. Ετησίως. Έχει πολλά έξοδα το επάγγελμα. Είναι και κοπιαστική δουλειά. Δηλαδή, άλλος που δεν το ξέρει. Κοιτάξτε, το βλέπω, πολλοί πελάτες μας ρωτάνε: παιδί μου, αφήνεις τα μελισσάκια και βγάζεις 1 κιλό μέλι. Δεν είναι πάντα έτσι. Έχει προεργασία, το ξεχυμόνιασμα, έχει προεργασία στην αποθήκη. Η μεταφορά, λείπεις από τα παιδιά σου το βράδυ, λες να γυρίσω στο σπίτι μου τη νύχτα γιατί θα πάω μακριά στα βουνά, θα μπεις σε δρόμους δύσκολους. Και πάντα έχεις να κάνεις με καιρικές συνθήκες. Μπορεί να κάνεις μια κίνηση, να σου βγει σε καλό και μετά κάτι να συμβεί και να λαθέψεις και να φύγει η παραγωγή. Ξεκινάς από το 0 πάλι.